Γεια σας! Λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω κάποια πράγματα που χρησιμοποίησα όλο αυτό το διάστημα, τα οποία ήταν λίγα σχετικά με άλλες φορές. Είναι μια κρέμα της Diadermin, την οποία μου την είχε στείλει η θεία μου από τη Γερμανία, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι μια καλή κρέμα, μυρίζει έτσι και ωραία. Νομίζω ότι ήταν για όλα τα, για όλους τους τύπους δέρματος, τέλος πάντων. Ήταν μια καλή κρέμα, βέβαια δεν είναι και από τις αγαπημένες μου, αλλά μπορώ να πω ότι ήταν μια χαρά η κρέμα. Χρησιμοποίησα και κάποιες άλλες κρέμες, μάσκες για το πρόσωπο, τις οποίες τώρα δεν τις έχω εδώ μαζί μου. Αλλά θα σας δείξω την πρόπολη και πορτοκάλι. Αυτή, εντάξει, δεν με ενθουσίασε, ήταν ωραία μάσκα. Αν θα δείτε και στο Instagram, έχω βάλει μια φωτογραφία με αυτή την μάσκα, η οποία αφήνει, όχι αφήνει το δέρμα, θα έλεγα ότι όταν το απλώνετε είναι πιο σκούρο, όπως είναι, ας πούμε, όταν βάζετε άργυλο, κάπως έτσι, αν και δεν είναι τόσο πολύ. Αυτή είναι διαφανές, έχει μέσα κόκκους πορτοκαλιού, είναι φανταστική αυτή η κρέμα, μυρίζει θεϊκά, σίγουρα θα την ξαναπάρω αυτή. Και επιτέλους μετά από καιρό μου τελείωσε και το scrub μέλια, το οποίο μου έσπασε κιόλας το καπάκι. Εντάξει, δεν έχω ξαναδοκιμάσει άλλο scrub το οποίο να είναι τόσο τέλειο όσο αυτό εδώ μέλια, κάνει πολύ βαθιά απολέπιση. Δηλαδή νιώθεις το πρόσωπό σου φρέσκο, δροσερό, είναι τέλειο. Όπως σας έχω δείξει σε παλιότερα βίντεο, έχω αγοράσει την καινούρια, το καινούριο scrub, το οποίο είναι σε άλλο σωληνάριο, το οποίο είναι και λίγο πιο ακριβό. Το δοκίμασα και εκείνο, είναι ακριβώς το ίδιο, δεν έχει καμία διαφορά, δηλαδή μόνο η συσκευασία έχει αλλάξει. Σίγουρα θα το ξαναπάρω, είναι φανταστικό προϊόν, όποιος δεν το έχει δοκιμάσει να πάει να το πάρει οπωσδήποτε. Ειδικά για λιπαρά δέρματα είναι ό,τι πρέπει. Και πάμε σε άλλα δύο προϊόντα τα οποία είναι μακιγιάζ. Το ένα είναι της Essence το Concealer All Day, πώς λέγεται, Long Lasting Concealer, το οποίο λέει 16 ώρες, είναι αυτό εδώ. Ήταν λίγο ανοιχτό για μένα, για τη δικιά μου επιδερμίδα, αλλά ήταν πάρα πολύ, δεν ήταν πάρα πολύ καλυπτικό. Δηλαδή για κάποιες κοπέλες μικρότερης ηλικίας που δεν έχουν έντονους μαύρους κύκλους, είναι ιδανικό. Εγώ ήθελα και κάτι παραπάνω, γιατί έχω αρκετά έντονους μάλλον μαύρους κύκλους. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο κονσίλερ και μένει και δεν μένει στις γραμμές έκφρασης και στις ρητίδες. Πάρα πολύ ωραίο και οικονομικό. Και πάμε και σε ένα make-up, το οποίο είναι της Make-up Forever, το HD, επιτέλους το τελείωσα. Το χρησιμοποιούσα τώρα τελευταία συνέχεια, γιατί ήθελα να το τελειώσω, επειδή το έχω αρκετό καιρό, νομίζω 2-3 χρόνια το έχω. Και ήθελα να το τελειώσω. Μου έσπασε το καπάκι του, όπως βλέπετε. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Είναι ένα πολύ ωραίο concealer, είναι ένα πολύ ωραίο make-up, καλυπτικό, αλλά δεν είναι για λιπαρά δέρματα. Αν το χρησιμοποιήσετε, οπωσδήποτε πρέπει να το σετάρετε. Εγώ, επειδή έχω πάρα πολύ λιπαρή επιδερμίδα, ακόμα και όταν έβαζα πούδρα, πάλι έμενε σε γραμμές και σε ρητίδες, τέλος πάντων. Θα το συνιστούσα σε κοπέλες που έχουν ή κανονικό ή ξηρό τύπο επιδερμίδας. Πάντως είναι καλό, είναι ακριβό εννοείται, είναι της Make Up For Ever, αλλά επειδή στα Sephora βγάζουν αρκετά συχνά προσφορές 30%, νομίζω είναι καλή ευκαιρία αν θέλετε να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πραγματάκια που έχω χρησιμοποιήσει. Όπως βλέπετε δεν ήταν πολλά. Τώρα και λόγω χρόνου και πίεσης δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω περισσότερα. Δεν είχα και το κουράγιο, η αλήθεια είναι. Οπότε λίγο γενικά την περιποίηση του προσώπου, ακόμα και το μακιγιάζ, το είχα παραμελήσει. Δηλαδή απλά πολλές φορές δεν έβαζα ούτε κρέμες ούτε τίποτα.
και όσον αφορά το μακιγιάζ, έβαζα μόνο λίγο make-up και λίγο μάσκαρα και τίποτα άλλο. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε σε ένα καινούργιο βιντεάκι. Φιλάκια.